Λοιπόν, ακόμα δεν φτάσαμε. Ο Αντώνης δεν κρατιέται. Και θα πάμε για ένα γρήγορο τσιγκλουψάρεμα με την πάρκα. Αλλά καλά, δεν έχουμε χωνέψει το φαγητό το μεσημεριανό. Αλλά τι να τον κάνω, είναι ανυπόμονος. Για πάμε. Μόλις βγήκαμε, δεν καταφέραμε να βγάλουμε κάποιο ψάρι. Δυστυχώς μας έπιασε καιρός και μας έσπρωχνε πάρα πολύ γρήγορα, το οποίο δεν είναι καλό, και αναγκαστήκαμε να βγούμε από τις 5 η ώρα. Δεν έχω δηλαδή ούτε 2 ώρες για να απογευματινώ. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Δεν ήταν πολύ καλή ημέρα. Μόλις ένας λουτσάκος πιάστηκε. Και θα τα πούμε αύριο το πρωί. Χαιρετώ. Καλημέρα. Τι καλημέρα δηλαδή. Καλησπέρα, όχι καλημέρα. Σήμερα ξεκίνησα το ψάρεμα 12 η ώρα, γιατί κοιμήθηκα. Και είναι 12 και 4 και κάνω διάλειμμα, γιατί είμαι κουρασμένος. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πω πολλά για αυτό το ψάρεμα. Έχει καιρό, ο καιρός πηγαίνει έτσι, αλλά είναι πεντάρι και καμιά φορά το γυρίζει και εδώ μέσα στον κόλπο. Εντάξει, συνθήκες καλές είναι, αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Δεν νομίζω να δούμε κάτι.
αλλά η προσπάθεια θα γίνει. Αυτά. Βλέπω και μια σαύρα εδώ να με κοιτάζει. Τουλάχιστον με ακούει κάποιος. Μόλις έχασα ένα ψάρι, αρκετά καλό. Βασικά μου χτύπησε, αλλά δεν το χάσα. Λοιπόν, δεν έγινε τίποτα πέρα από ένα ακολούθημα του Λούτσου και ένα χτύπημα στη σιλικόνη που δυστυχώς για μένα όλο αυτόν τον καιρό έλεγα να βάλω κλέφτη και δεν έβαζα. Τέλος πάντων, και αυτό το χτύπημα πολύ ήταν αυτή την ώρα, οπότε πάμε για το απογευματινό. Τα λέμε σε λίγες ώρες. Λοιπόν, έφτασα σε ένα νέο κομμάτι. Δεν έχω ξανάρθει εδώ ποτέ. Ωραίος βράχος. Μια χαρά. Ωραίος βράχος για βουτιές. Για να βγάλεις ψάρι εδώ πέρα πρέπει να... Τέλος πάντων, θα κάτσω εδώ λίγο ψηλά. Να κάνω εδώ λίγο μερικές βολές. Και ξεκινάμε. Καλύτερα εδώ. Είναι πιο ωραία εδώ. Για πάμε τώρα να δω που θα αφήσω την κάμερα πάλι. Θα αφήσω εδώ μάλλον. Thank you.
Λοιπόν, τα ψάρια αποδεικνύονται ενοχελικά σε αυτήν την εξόρμηση και βαράνε περισσότερο στη σιλικόνη. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αλλά εγώ επιμένω στους πλάνους. Δυστυχώς. Και θα ψαρέψω τώρα λίγο με σιλικόνη και λίγο με sinking pencil. Και μετά θα πάω εκεί στη γωνία που φαίνεται δεξιά. Πάμε στη γωνίτσα, πάμε. Ανθό σαλατιού. Σούπερ. Είδατε, έπιασα ένα σκαρμό. Δεν είναι και πολύ καλό αυτό, γιατί δείχνει μάλλον κάτω ότι έχει αμμοδίνα. Αλλά δεν έχω και πολλές επιλογές. Βάλω και πιο μεγάλους πλάνους σε γραμμάρια, γιατί έχει ένταση η θάλασσα. Το 63, το XS, το οποίο βυθίζεται πιο γρήγορα και είναι για τέτοιες συνθήκες. Ωρε πισινάρα. Τζακούζι. Κοιτάξτε νερό κρυστάλλινο. Ζεστό είναι. Ίσως το πιο ήρεμο. Τι ίσως? Το πιο ήρεμο μέρος που έχω ψαρέψει αυτές τις δύο μέρες. Μόνο σε αυτό το σημείο δεν πιάνει καιρός. Και ίσως γίνει και κάτι εδώ.
σκάρτο 20 λεπτό για ψάρεμα. Με φως έχει αρχίσει και πέφτει ο ήλιος επικίνδυνα και δεν έχω νιώσει ούτε κράτημα. Πάμε για το φιάσκο της δεκαετίας. Τουλάχιστον είχα ανοιχτή την κάμερα για να πω ότι έχασα ένα ψάρι. Θα το έλεγα και θα με πιστεύατε. Λογικά ήταν λούτσος. Για πάμε να δούμε. Είναι μόνος. Ένα ψάρι ρε. Ένα ψάρι. Κάνω πιο αργές κινήσεις τώρα, για να δούμε. Τέλος. Λούτσος είναι. Και είναι ωραίος. Τελικά δεν είναι ωραίος. Τον πετάξω μέσα τώρα. Ότι έκανα βλακεία που τον απελευθέρωσα, αλλά τέλος πάντων. Πάμε να δούμε. Αν είναι κανένας μεγαλύτερος μαζί, δεν το βλέπω. Δεν υπάρχει αυτό που σε όλο το νησί η Λούτσι είναι ίδιο μέγεθος.
κακό. Μέχρι και το φεγγάρι έχει βγει και εγώ εδώ. Λοιπόν, όπως φαίνεται, και η σημερινή μέρα θα κλείσει έτσι με μια απελευθέρωση ενός μικρού λούτσου. Προφανώς απογοητευτική και αυτή η μέρα. Στην ουσία έριξα το βάρος στο απογευματινό ψάρεμα και απέτυχα. Τα λέμε αύριο το πρωί σε αγαπημένο μέρος όμως και με άλλο καιρό. Έχω ψάρι πάνω. Μεγάλος λούτσος πρέπει να είναι. Επιτέλους, εντάξει. Ένα ψάρι. Εντάξει, είναι... πρέπει να είναι ένα κιλό. Τίμιος.